Κύριε Τσελεπίδη, τι λέτε για όλα αυτά που ο κύριος Κούσης εδώ αναλύει? Καταθέτει κιόλας. Πολύ καλησπέρα σας. Μισή ώρα για πάση του μας μιλάει, ναι, μας έφαγε την εκπομπή. Καταρχήν τον είδα και τον έκανα και wow, έτσι. Στα social που διαφημίζει την παρουσία Πάρη, του. Πάρη, απολογούμε που δεν σήκωσα το τηλέφωνο γιατί γινόταν χαμός, κουμπαράκι μου. Τι διαφημίζει? Κόστα μου, όχι κόστα μου, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι δυνατό, μόνο που είδα στη φωτογραφία το λεκά, λέω εδώ είμαστε. Ναι, ρε, Πάρη, ναι. Τι διαφήμιζε Πάρη και τον έκανε wow, τι διαφήμιζε? Την παρουσία του στο σπίτι του Λίμπερο, αλλά εσύ δεν έκανα... Όχι, βέβαια. Δεν εμφανίζομαι, συγχαίρομαι τις φωτογραφίες. Συγχαίρομαι τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Εδώ. Δηλαδή, όλοι... άμα ζητήσω να βγούμε οι τρεις μας, μία θα πεις όχι. Όχι, όχι, δεν με τίποτα. Όχι, θα πει ναι, αλλά δεν θα θέλει να βγει δημόσια. Α, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Γιώργο, θα την ανεβάσει χωρίς να σε ταγκάρω. Στο Instagram. Δεν βγαίνω, το ξέρουν όλοι. Βλέπω φωτογραφία και φεύγω. Θα σε βάλω μόνο στο story. Το χέρι μου. το χέρι πόδι μου. Τον αστράγαλο. Για 24 ώρες το story κρατάει όμως μόνο. 100%. Εκτός αν θες να σε βάλω προσωρινή φωτογραφία προφίλ, να βγούμε εκεί οι τρεις μας. Και μετά θα μπει προηγούμενη. Δεν έπαιρνα φωτογραφίες με τίποτα. Μόνο αν πληρωθώ. Αν πληρωθώ, ναι. Και καλά. Χαίρομαι πάντως που σε αυτό το στενάχωρο μου της Αθήνας είμαστε σε πολύ καλό μου οι τρεις μας. Έτσι, γιατί είναι ναι, πολύ μίλησα ένα δεκάλεπτο με τον Μιχάλη τον Τζόχο, μου είπε τα γράμματα από τα έργα. Τα βλέπουμε και όλες, όλα αυτά τα στενάχωρα. Αλλά αθλητικά μιλάμε. Δεν γλίτωσε από την αγκαλιά του γορίλα. Μιχάλη. Στη Γάνδη εννοεί τη φωτογραφία. Είναι δυνατό, γλίτωσε. Τέσσερις ώρες μου το έχει πει αυτό με τη φωτογραφία. Είναι δυνατό, δηλαδή απίστευτο. Πού το βρήκε αυτό? Το King Kong, το King Kong. Βέβαια είναι δυνατό. Απ' τη μια έβρισκε μπουγάτσα, ξέρω εγώ, με το σήμα του ΠΑΟΚ πάνω στα μαγαζιά εκεί. Και απ' την άλλη βγήκε φωτογραφία με τον γορίλα. Εντάξει. Άλλοι βγαίνουν φωτογραφία με τον γορίλα και άλλοι ανακαλύπτουν τον Άρη Πατού. Να το πούμε και αυτό. Σωστό και αυτό. Ακόμα και στα μουσεία της Πελοποννήσου. Πάρη, κάνε μια αποκάλυψη τώρα. Κάτι ένα αυτό που δεν το ξέρουμε εμείς εδώ πέρα τώρα. Πες από αυτά που γνωρίζεις που είσαι κορυφαίος στο ρεπορτάζ. Τι ακριβώς. Ένα καλό. Όχι αν είναι η Τούνη έγκυος από τον Αλεξάνδρου, αλλά που είναι και τα πρώτα τρέντα. Α πούμε, εδώ γίνεται χαμός και αυτό είναι στα πρώτα. Φοβερό. Μετά λέει η Ελλάδα γιατί έχει θέμα. Ένα από αυτά. Αλλά τέλος πάντων. Πες κάτι ποδοσφαιρικό, ρε φίλε. Εδώ ήρθε ο κουμπάρος μέσα και μας είμαι πορτοκαλί μπάλα. Τι να σου πω κι εγώ, δηλαδή, αν θα με ρωτούσες κάτι, θα έλεγα περισσότερο κάτι μπασκετικό. Έτσι. Τι θα έλεγες για να. Τα είπε όλα. Τα είπε όλα. Στην αρχή βγήκε, έκανε ντου στην εκπομπή για τον Ηρακλή με τη Λάρισα εκεί πέρα, το χαμό που γίνεται. Και δεν μιλάει κανείς. Συμφωνεί ο λαός του Ηρακλή με αυτό, ναι ή όχι? Ψηφίστε, Γιώργο μου. Βγήκαν ανακοινώσεις, αυτόνομοι χαμός, σας στο χώρι ήδη. Συμφωνεί. Άρα το ναι 100%. Αγκαλιάζουμε την προσπάθεια. Η ΠΑΕ Ηρακλής Πάρη, η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια με τον Γιάννη Δοϊρανλή. Δηλαδή ο Μάκης την ώρα που γίνεται όλος αυτός ο χαμός στο μπάσκετ, έβγαλε ανακοίνωση. Κάνει μεταγραφές. Σε ηλικία 19 χρόνια μετακόμισε στην Κύπρο για την ΠΑΦΟ. Αγωνίζεται στο αμυντικό χάφ. Εδώ έφερε τα γραφεία μέσα το FIFA. Το φίλο μας το FIFA. Τον είδα προχθές το FIFA, αλλά ήταν αγχωμένος, δεν μπορούσα να το. Και είναι δυνατόν. Και στο τον είδα, ετοιμαζόταν για το live εκεί στο Ζαζού και δεν ήταν χωμένος. Αλλιώς θα με μεζάλιζε για τον Άρη. Και στο site γράφει Δοϊρναλής, ρε φίλε. Ρε Μάκη. Θα τον κράξω πάλι. Είναι σαν το Χένρι Χέρνι, ρε παιδιά. Δεν αλλάζει τίποτα σε πάρα τον χρόνο. Υπέγραψε, λέει, ο Δοϊρναλής. Κάτσε, μιλάς τέτοια τώρα γιατί δεν θα βγει. Αύριο τον θέλουμε να βγει πάλι. Ευτυχώς δεν ακούει ο Μάκης. Δεν σε κάνει επεξεργασία, ρε Μάκη. Μη στείλετε εσείς κανένα μήνυμα που ακούτε τώρα στο Μάκη, γιατί ο Μάκης παρεξηγείται και εύκολα. Α, ναι, μην πείτε ότι τον κρυζάκι αυτό, βέβαια. Και μετά θα πει ο Μάκης, μου είπανε ότι είπανε για σένα. Ναι. Αλλά ποτέ δεν είναι ποιος είπε τι, μου είπαν ότι είπανε. Ναι. Έγινε, εντάξει. Εντάξει, ένα λάθος. Θα το βρούμε τον νου τώρα και εσύ. Εντάξει, ναι, και γίνονται αυτά. Έχουμε κάνει χειρότερα εμείς. Έχουμε, βέβαια. Εννοείται. Άρα πάρει. Τι ποδοσφαιρικό, τι έχει από εκεί? Δεν θα πούμε κάτι. Θρύλο. Θρύλο έχει σήμερα, έτσι. Νομίζω ότι θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει κόντρα στην Μακάμπι Χάιφα με αυτούς τους οποίους ο Μάρτινς επέλεξε να τους έχει στην αποστολή του. Κάποιους τους άλλους τους άφησε εκτός. Και τι μέλη γενέστε αν ο Ολυμπιακός περάσει τη Μακάμπι Χάιφα εν όψη
και του επόμενου αντιπάλου που είναι η Κυπριακή ομάδα. Να πούμε ότι το σημείο της ημέρας θα προέλθει από αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι θα μείνουν δύο ομάδες στο 0-0 ή αν όχι στο 0-0 στο Χ, στο ημίχρονο που είναι λίγο κάτω από τον διπλασιασμό, στο 1-98. Εχθές μας δικαίωσε και ο Παζιάννη, ο οποίος έφερε 1-1 με την Μπάνη Κοστράβα, αλλά και για όσους μας ακούσαν και το απόγευμα παρέ με το Στέργιο και τον Νίκο, πέρασε και το 3-2 της Καραμπάκ. Αυτός ο Άσος έναν ακόμα διπλασιασμό. Και από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει πλέον στην Αθήνα και κινείται στην πρωτεύουσα στους δικούς του ρυθμούς. Η ΑΕΚ στους ρυθμούς του Πλάνης πλέον, μετά και το τέλος του σύριαλ με τον Πινέδα. Και από εκεί πέρα ο Πανετολικός, ο οποίος έδωσε ένα δικό του πρώτο φιλικό επί σερβικού εδάφου, συστήθηκε με ένα 0. Ωστόσο η ομάδα του Γιάννη Ανσίου δείχνει να θέλει πρώτα, σε αντίθεση με πέρσι, ο Γιάννης Ανσίου να δουλέψει κυρίως στην επέκταση διόρθωσης των κακώς αμυντικών κειμένων της ομάδας, θεωρώντας πως θα βρει λύσεις στην επίθεση βάσει και της δικής του επιθετικής φιλοσοφίας. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι έγινε αρκετή συζήτηση στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας για αυτό το αεροπλάνο της εθνικής ομάδας εν ώψη του Ευρωμπάσκετ. Μακάρι να πάνε όλοι όσοι πρέπει να πάνε και η εθνική μας να φτάσει και πάλι να βρίσκεται στο βάθρο, όπως θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρει να φτάσει και η ομάδα του Μάκη Γιατρέ, ειδικά μετά το ξέσπασμα κοντά στην Πορτογαλία. Οι ομάδες πάρει συγγνώμη σε διακόπτω τώρα λίγο πριν αρχίσει το συμβούλιο. Υπάρχουν αρκετές ομάδες οι οποίες θα ζητήσουν 7 ξένους στο πρωτάθλημα της Α1 στο μπάσκετ. Ο πρώτος ο οποίος πήγε να το κάνει αυτό, έτσι, μετά την απομάκρυνση του Παπαπέτρου από το ρόστερ, ήταν ο Παναθηναϊκός. Αυτός το κάνει, ο Παναθηναϊκός δηλαδή το κάνει, ναι, μαζί με την ΑΕΚ, γιατί δεν μπορεί να βρει Έλληνα και θέλει να περάσει το 7 ξένους. Βέβαια εδώ τώρα τάλι θα έχουμε. Εντύπωση Κώστα μου, και όλος και η ΑΕΚ των 21-22 μπάντων. Και η ΑΕΚ το θέλει, ναι. Πώς πήρε ξένο ο οποίος δεν είναι στην Ελλάδα. Α, πήρε και παίχτη, ναι, η ΑΕΚ. Εντάξει, παιδιά, τον συμφώνησε, δεν κατέθεσε δελτίο. Θα τα λύσει τα μπάνια. Τον συμφώνησε μέχρι στιγμή. Τον συμφώνησε μέχρι στιγμή, έχει υπογράψει μαζί του συμφωνία. Ναι. Προς στιγμή τα μπάν. Αυτό θα κάνει, έτσι δεν είναι. Ό,τι έκανε και πέρσι, δηλαδή. Θα δούμε. Η παιχτάρα, ότι μπάλα υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τη Ρώμα. Έγραψε στη Ρώμα μέχρι το 2025. Έγραψε τα W στην μπουτίκ της Μπαρτσελόνα. Ναι, ρε φίλε, αυτό είναι το γελίο, ναι. Ξέρεις να το πω. Δηλαδή να είχε τελειώσει το Q για τον Κουαλιάτα στην μπουτίκ του Πάου, θα γινόταν ένα χαμό και θα λέγανε ρε Ιβάν, τι έγινε, πού είναι το Q. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή λέμε τώρα εμείς για τους δικούς μας εδώ, που ψάχνουμε να βρούμε, ας πούμε, το λάθος για να το κουβεντιάσουμε, και στην Μπαρτσελόνα τώρα, για αυτούς που δεν το έχουν πάρει χαμπάρι ή δεν υπέπεσε στην αντίληψή τους, δεν βγάζουν, λέει, τις φανέλες του Λεβαντόφσκι, γιατί δεν μπορούν να, δεν έχουν βρει, τους λείπει το W πίσω, λέει, για το όνομα. Το W λέει το επίθετό του. Σιγά ρε παιδιά, τι να το κάνουν. Να βάλουν V, ρε παιδί μου, Λέβας γράφω, με V. Και το Λέβα, να μας μείνει ένα, να κερδίσουμε ένα W. Ναι, το. Μήπως πρέπει να δώσει άδεια ο Πολωνός, ότι θέλει το όνομά του είναι ολόκληρο και σκομμένο. Έλατε, δηλαδή αυτό αν γινόταν εδώ τώρα, τι θα λέγαμε. Και γίνεται στην Μπαρτσελόνα, παιδιά, αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν περίσεψαν W στην μπουτίκ της Μπάγερ να του στείλουνε. Τώρα που τον πουλήσανε, άρον. Φοβερό. Να ρωτήσουμε το φίλο μας τον Αγγιλέα Χατζη Νικολάου και από την μπουτίκ της Μπάγερ δεν έχει να στείλουνε τίποτα τώρα που έχει αυτό το Πολωνό. Έλα πάρει, εγώ πιστεύω ότι η Μπάγερ. Είναι δυνατόν. Γι' αυτό η Θεσσαλονίκη δεν θα αλλάξει ποτέ και θα περνάμε πάντα υπέροχα. Και όχι μόνο. Βέβαια. Σημείο έχουμε. Το επαναλαμβάνω. 1,98 απόδοση. Χ Ολυμπιακός στο ημίχρονο. Μακάμπι Χάιφα Ολυμπιακός. Χ στο ημίχρονο με απόδοση 98. Μάλιστα. Εντάξει. Οκ. Πάρει. Αυτά τα ωραία. Ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και αύριο και μακάρι να πάνε όλα καλά και σε αυτή την ευχάριστη μπασκετική εξέλιξη να μείνει και ο Ηρακλής και η Λάρισα στο νέο πρωτάθλημα της Basket League. Μακάρι. Ναι, να γίνει. Να μείνει ο Ηρακλής και η Λάρισα, πώς θα γίνει αυτό. Βέβαια, ο Ηρακλής, Λάρισα. Να πούμε και αυτό το πιπεράτο. Έτσι, το πρωτάθλημα της χώρας όπου αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής ο Κώστας Στακιανός είναι τη στιγμή αυτή χωρίς ομάδα. Η ομάδα η οποία έχασε τις λεπτομέρειες από τον Παναθηναϊκό με 3-2 και κατέρευσε ψυχολογικά, σωματικά ενδεχομένως. Από τον Προμηθέα επίσης έχασε με 3-2. Ο άνθρωπος που πήγε σε αυτή την ομάδα δια περιπάτου στην τετράδα είναι χωρίς ομάδα της Ιγκέρας. Αυτά μόνο έτσι. Στην Ελλάδα. Για λίγο καιρό ακόμη ίσως. Όπα, να είμαστε. Εντάξει. Να είμαστε καλά. Γεια σου Πάρη, ευχαριστούμε. Τα λέμε. Σας χαιρετώ, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.